Θέλω λίγο να πάμε στη Σκόπελο που την αγαπάμε ιδιαίτερα και κοιτάξτε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα της Mirror, της Βρετανικής Mirror, όπου η Σκόπελος βρίσκεται στις κορυφαίες κινηματογραφικές τοποθεσίες του κόσμου. Είναι ένα άρθρο της Βρετανικής Mirror, όπου πραγματικά εκεί οι συντάκτες πλέκουν το εγκόμιο της περιοχής και μέσα από το εγκόμιο της Σκοπέλου διαφημίζεται και όλη η Ελλάδα, οι ομορφιές της Ελλάδας. Εγώ, ενώ βλέπουμε και διάφορες φωτογραφίες, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν προκύπτουν τυχαία. Ένας συντάκτης της εφημερίδας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά γενική ομολογία βέβαια, αυτό συμβαίνει συνήθως, βρίσκεται στην περιοχή, περνάει καλά και μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Θέλω να πάμε στο δήμαρχο, τον κύριο Σταμάτη Περίση. Τον έχουμε φιλοξενήσει, μας αγαπάει ιδιαίτερα, έχουμε και μία όμορφη επικοινωνία. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, ετοιμαζόμαστε για τα καλοκαίρια από τώρα και εμείς, εσείς τι έχετε αρχίσει την τουριστική σας περίοδο. Ξεκινάμε σιγά σιγά, φτιάχνει και ο καιρός. Εκεί τι καιρό έχετε σήμερα? Σήμερα είναι πολύ καλός ο καιρός. Είναι καλός. Ωραία. Μπήκαμε και στην άνοιξη σήμερα και επίσημα, Δήμαρχε. Για πείτε μας λίγο, αυτό το δημοσίευμα πώς προέκυψε, που κάνει περήφανος όχι μόνο και τους ντόπιους, αλλά και όλους τους Έλληνες? Έχει η Σκόπελος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην κορυφή των κινηματογραφικών προορισμών τα τελευταία πολλά χρόνια. Μετά από το Μάμα Μία, τώρα έχουμε και το γύρισμα μιας καινούργιας ταινίας που θα ξεκινήσει. Επομένως είναι μέσα στους κινηματογραφικούς προορισμούς και όχι μόνο. Σε διαγωνισμούς που γίνεται πάρα πολύ συχνά η Σκόπελος βρίσκεται μέσα σε αυτούς τους προορισμούς τους κινηματογραφικούς. Αλλά το κυνηγάτε κι εσείς. Θέλω να πω ότι και η Δημοτική Αρχή, φυσικά, αυτό που πρέπει να γίνεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μέσα από δράσεις εξωστρέφειας να διαφημίζουμε τον τόπο, προκειμένου να έχουμε και τα αποτελέσματα. Φυσικά το κυνηγάμε. Η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου βρέθηκε στο Λονδίνο, βρέθηκε στο Βερολίνο, βρέθηκε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις, συμμετέχει σε όλα τα events που γίνονται και φυσικά προβάλλει με όποιο τρόπο μπορεί το νησί μας. Πότε ξεκινάτε? Και με όποιο τρόπο. Δήμαρχε, πότε ξεκινάτε και επίσημα? Εμείς στην τουριστική μας περίοδο ξεκινάμε από το Πάσχα πάντα. Δεν έχουμε δικό μας αεροδρόμιο, έχουμε το αεροδρόμιο της Σκιάθου που το θεωρούμε δικό μας αεροδρόμιο βέβαια, είναι δίπλα και από εκεί διακινείται ο τουρισμός. Μάλιστα. Του εξωτερικού τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποιες... Διότι έχουμε και πολλές προσβάσεις για τον τουρισμό του εξωτερικού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ποσοστό των προκρατήσεων, δηλαδή το ενδιαφέρον το οποίο έχει εκδηλωθεί κάπως πρώιμα για την περιοχή? Είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Όλοι μας λένε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία μας λένε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Καλύτερη από πέρυσι και από το 19 ακόμα, την τελευταία καλή χρονιά εδώ για την πατρίδα μας? Δεν ξέρω. Λένε ότι θα, πέρυσι ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Λένε ότι θα είναι το ίδιο και ίσως καλύτερη χρονιά φέτος. Ποιες αγορές στηρίζουν, Δήμαρχε, την περιοχή? Από το εξωτερικό οι αγορές είναι από την Αγγλία, από την Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Βαλκανικές χώρες, δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία, Σκανδιναβικές χώρες. Γενικά δεν έχουμε, η μεγάλη πλειοψηφία βέβαια είναι η αγγλική αγορά. Όμως δεν είναι μόνο από εκεί, είναι από όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εύχομαι καλή περίοδο. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Για όλη την Ελλάδα. Χαιρετισμούς, Δήμαρχε. Να είστε καλά.